Όσον αφορά, κύριε Βουλευτά, το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, όπως ήδη γνωρίζετε, τα έγγραφα της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας ΑΕ διέπονται από υποχρέωση εχημήθειας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίηση και παραχώρησή τους. Η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπογράφηκε την 20 Φεβρουαρίου 2017 και έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα με αυτήν, χωρίς αυτό να θεωρηθεί υπεκφυγή ή άρνηση από πλευράς μας. Μπορείτε όμως, εφόσον επιθυμείτε, να επισκεφτείτε το Υπουργείο και να λάβετε γνώση της σύμβασης με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Η Σύμβαση Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Αιγαίου κυρώθηκε, όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 4389 του 2016 και κατ' εφαρμογή λοιπόν αυτών των διατάξεων και για την ομαλή λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων, ο παραχωρησιούχος, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία Fraport, είναι υπόχρεος να εξασφαλίσει και να συντηρεί με δικά του έξοδα τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις προσωπικού για τις υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης σε αυτά. Επίσης, τα κτίρια, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις των εν λόγω αεροδρομίων, τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε τμήμα αυτών που ενδέχεται να υποστεί φθορές εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Αναφορικά με το αεροδρόμιο Σαντορίνης, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος έχει προβεί στις εξής ενέργειες μέχρι τώρα. Με έγγραφό του την 15/5/2017 ετήθηκε από την εταιρεία Fraport τον έλεγχο των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Σαντορίνης προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάστασή τους. Επίσης, ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στέγαση της υπηρεσίας, εφόσον αυτό απαιτείται. Σε απάντησή της την 23/5/2017, η εταιρεία Fraport ενημέρωσε ότι στο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών του αεροδρομίου Σαντορίνης προβλέπονταν η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου τον Νοέμβριο του 2017, καθώς και η αντικατάσταση αυτού με σύγχρονο πυροσβεστικό σταθμό εντός του 2018. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανέγερση του νέου κτηρίου, εγκαταστάθηκαν από την εταιρεία Fraport προσωρινή οικίσκη στέγασης της υπηρεσίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το υπάρχον κτίριο δεν έχει κατεδαφιστεί και δεν έχει υλοποιηθεί η ανέγερση νέου κτηρίου. Την 18/11/2019, η εταιρεία Fraport ενημέρωσε ότι άμεσα θα μεταφερθούν οι οικίσκοι στέγασης της υπηρεσίας σε άλλη θέση του ακινήτου. Στη συνέχεια, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με νέο εγγραφό του, την 25/11/2019, ζήτησε από την εταιρεία Fraport τη χορήγηση επιπλέον οικίσκων λόγω προβλημάτων ανεπάρκειας χώρων, καθώς και την ελοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οικίσκων όπου αυτό απαιτείται. Ένα λεπτό, κύριε. Ανταποκρινόμενη η εταιρεία Fraport στα αιτήματα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ολοκληρώνει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος τη μετεγκατάσταση των οικίσκων σε νέα θέση και προχωρά στη διάθεση ενός επιπλέον οικίσκου, ώστε να μην γίνεται χρήση του παλιού κτηρίου. Παράλληλα, δρομολογείται η ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού στην παλιά θέση. Επιπλέον, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος απευθύνθηκε με εγγραφό του τον Απρίλιο του 2017 προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και με αντίστοιχα έγγραφά του τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του 2019 προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων στέγασης των πυροσβεστικών υπαλλήλων Αερολιμένα Σαντορίνης. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέφρασε θετική διάθεση περί προσωρινής παραχώρησης χώρων εντός του αεροδρομίου Σαντορίνης και εκκρεμεί η οριστική απάντησή του στο αμέσως προσεχές διάστημα.